εδώ είμαστε για να συζητήσουμε τώρα για ζητήματα τουρισμού. Πριν από μερικές ημέρες φιλοξενήσαμε τον κύριο Γιάννα Ανδρέα Γκαραντζίνη εδώ στην εκπομπή, ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού και επικοινωνίας του Δήμου Ηρακλείου. Και έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε ξανά, γιατί έχει επιστρέψει λοιπόν από αυτό το ταξίδι στην Αμερική. Ένα ταξίδι το οποίο ευελπιστεί και ο ίδιος να φέρει πολλά σε αυτό που λέμε τουρισμό, ανάπτυξη του τουριστικού κομματιού στο Δήμο Ηρακλείου. Να τον καλησπερίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Η χαρά είναι δική μου. Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Επιστρέψατε λοιπόν από την Αμερική. Έχω ακόμα λίγο jet lag. Ομολογώ. Έχετε ακόμα Έχω λίγο. Ακόμα λίγο, αλλά εντάξει. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ένα παραπάνω που είστε εδώ μαζί μας. Με βοηθάει, ίσως. Με βοηθάει να μιλήσω. Ωραία. Έχω την εντύπωση ότι έχετε γυρίσει με πολύ μεγάλη ικανοποίηση στις αποσκευές σας για τα αποτελέσματα των συναντήσεων και των επαφών που είχατε εκεί. Ναι, είναι σωστή η εντύπωση. Συχνά σε τέτοια ταξίδια γυρίζουμε με βαλίτσα περισσότερο γεμάτη. Ήταν ένα ταξίδι ουσίας. Ναι. Κανονικά εμείς το έχουμε πει, βλέπουμε τις αδελφοποίησεις όχι ως ευκαιρία να φωτογραφηθούμε, να πούμε τι όμορφη που είμαστε κτλ. Αλλά τουλάχιστον το έχω ζήσει εγώ για την εμπειρία μου. Πρέπει να δοθεί μια συνέχεια. Κάποια ουσία και κυρίως την δυνατότητα οι πόλεις να συνεργαστούν στο μέλλον. Υπήρχε καλή προετοιμασία. Δεν πήγαμε στο Τάμπα. Καταρχάς να το πούμε. Η πόλη είναι η Τάμπα της Φλόριντας. Ναι. Η Τάμπα είναι μια πόλη στη Φλόριντα, δηλαδή στο νότιο ανατολικό κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών, στο κόλπο του Μεξικού, όπου αναλογικά με το πληθυσμό ζει το μεγαλύτερο ποσοστό της ομογενείας. Δεν πήγαμε τυχαία εκεί ή επί πόλη, αν θέλετε. Είχαμε συνεργασία πολύ στενή με το Υπουργείο Εξωτερικών, που μας έβαλε βεβαίως, επειδή είχαμε, πώς να το πω, στρατηγικά είχαμε μια ιδέα το ότι έπρεπε να κάνουμε, να αδελφοποιήσουμε το Ηράκλειο με μια πόλη στην Κίνα, μια πόλη στη Ρωσία και μια πόλη στην Αμερική. Πέρα από, ξέρετε, το Τολέντο που ήταν ήδη αδελφοποιημένο και συνεχίσαμε την αδελφοποίηση που είχε γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή, τη Βενετία η οποία θα πραγματοποιηθεί προσεχώς, είχαμε και αυτό το στρατηγικό στόχο. Κίνα, Ρωσία, Αμερική. Μεγάλες δυνάμεις που μπορούν να αποφέρουν και πολλά ωφέλη στο τουριστικό. Μεγάλες δυνάμεις, ναι. Πώς το λέμε, όχι στρατιωτικά πια. Μεγάλες δυνάμεις. Οικονομικά και κυρίως σε ό,τι αφορά το τουρισμό, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μιλάμε, αλλά κυρίως από Κίνα και από Αμερική δεν έρχονται πολλοί τουρίστες. Είναι το θέμα της απευθείας πτήσης που λείπει. Είναι το θέμα που δεν έχουν πολλές ημέρες στη διάθεσή τους οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι όταν έρχονται στην Ευρώπη. Και δύσκολα επιλέγεται η Κρήτη ως μία λύση μίας ή δύο ημερών. Αυτό θέλαμε να αλλάξουμε, αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο γιατί η αποστολή μας ήταν πλούσια, εισαγωγικά, με την έννοια ότι είχαμε μαζί το ΙΤΕ και το Επιστημονικό Πάρκο Κρήτης, επειδή πρέπει να ξέρουμε ότι το ΙΤΕ είναι διαμάντι, το ξέρουμε, το λέτε, έρχονται συχνά και μιλάμε, μιλάνε, το Τεχνολογικό Πάρκο επίσης, και εκεί στο Τάμπα υπάρχει μια πάρα πολύ πλούσια παρουσία πανεπιστημίων και πρέπει να πω ότι ήδη με κάποιο τρόπο συνεργάζονται οι δύο ιατρικές σχολές των δύο πανεπιστημίων και θα έρθουν εδώ από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντας, έτσι ονομάζεται το μεγάλο Πανεπιστήμιο της Φλόριντας, οι γιατροί τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου για να υπογράψουν ένα μνημόνιο συνεργασίας. Μετά είχαμε και συνεργασίες σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, επειδή είναι μεγάλη αγορά, επειδή η Κρήτη και το Ηράκλειο έχουν κάτι να προσφέρουν, δεν είναι ότι δεν έχουν, και στην Αμερικάνικη αγορά ίσα-ίσα και υπήρχαν πάρα πολύ γόνιμες, θα έλεγα εγώ, κουβέντες και σε αυτό το τομέα. Και μετά, σας το έλεγα, είναι και άμεσα η θέση μου, ο τουρισμός. Μιλήσαμε με πάρα πολλούς τουριστικούς πράκτορες, μιλήσαμε προφανώς με τους εκπρόσωπους της ομογένειας. Πρέπει να πω ότι μας κάνανε μια τιμή. Δηλαδή, ήταν και πολύ συγκινητικές οι στιγμές. Ήταν συγκινητικές. Θα σας πω δύο παραδείγματα μόνο. Καταρχάς, διοργανώθηκε εκείνες τις ημέρες στο Τάμπα το ετήσιο χορό της Παγκριτικής της Αμερικής. Για να είμαστε εμείς ως πόλη του Ηρακλείου, ως Κρήτες γενικά, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, αυτό το χαρακτηριστικό. Και καλά κάνετε. Να είμαστε εμείς το guest of honor, δηλαδή το τιμούμενο πρόσωπο. Το τιμούμενο πρόσωπο. Μετά μας βοηθήσανε πάρα πολύ στα διαδικαστικά, δεν το συζητάμε. Η διοργάνωση ήταν προφανώς του Δήμου και του Υπουργείου Εξωτερικών, μαζί με την πόλη του Τάμπα, αλλά οι Έλληνες
του, και δεν ήταν κριτική απαραίτητος. Οι Έλληνες του Τάμπα βοηθήσανε πάρα πολύ. Άνθρωποι 80-85 χρονών που πραγματικά δώσανε τη ψυχή τους για να πετύχει αυτή η αδελφοποίηση και οι τιμές συγκίνησης ήταν αρκετές. Μα πέρα από αυτό, εγώ επαναλαμβάνω ότι στο σύνολο των επαφών, των αδελφοποίησεων που και κάναμε και θα κάνουμε στο επόμενο διάστημα. Έχετε νομίζω και αυτό το Σάββατο μία ακόμα αδελφοποίηση. Παίζει η, αυτή συγκεκριμένη να είναι πιο ουσιαστική. Αυτό το Σάββατο, 9 του μηνός, στη Λότζα, υπογράφεται μία εξίσου σημαντική αδελφοποίηση που είναι με την πόλη του Βελιγράδι. Βελιγράδι Τσουκάριτσα. Το Βελιγράδι έχει 17, εάν δεν κάνω λάθος, μεγάλους δήμους. Δεν είναι ένας δήμος, είναι 17. Και το Τσουκάριτσα είναι το κεντρικό δήμο του Βελιγραδίου, όπου και εδώ σε συνεργασία με τα Υπουργεία των Εξωτερικών φτάσαμε στην υπογραφή. Θα έρθει η εκπροσώπηση από το Βελιγράδι με τον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους και άλλους παράγοντες και είναι μια εξίσου σημαντική αδελφοποίηση. Βεβαίως, οι λόγοι είναι διαφορετικοί. Ελλάδα και Σερβία είναι ήδη αδέρφια, αν μπορώ να το πω. Η απόσταση είναι διαφορετική, έχει πιο πολύ, πώς να το πω, θεσμικό χαρακτήρα και πολιτής, και για το πολιτισμό και το τουρισμό. Υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά σε κάθε περιοχή. Ναι. Παρόλο που τελευταία πρέπει να πούμε ότι η τουριστική ροή από τη Σερβία έχει αυξηθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ εδώ στην Κρήτη. Επειδή έρχονται και ευρωεκλογές, έχετε μια πολύ σημαντική μερίδα αυτό το Σάββατο, διάλογος για την Ευρώπη. Ναι. Τι ευελπιστείτε να ακουστεί σε αυτή την ημερίδα? Ναι, η εξωστρέφεια αφορά και τέτοια θέματα, δεν είναι μόνο επαφές στην πόλη, αλλά είναι μια ουσιαστική επαφή με την πραγματική Ευρώπη. Μιλάμε για μια ημερίδα που δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, έχει καθαρά θεσμικό ενημερωτικό χαρακτήρα, διοργανώνεται στα πλαίσια του EuroCities. Το EuroCities είναι ένα μεγάλο δίκτυο, το μεγάλο ευρωπαϊκό δίκτυο των πόλεων, όπου το Ηράκλειο είναι μέλος τώρα και 20 και κάτι χρόνια, που έχω εγώ τη τύχη και την τιμή τελευταία να εκπροσωπήσω ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής. Πραγματικά όλες οι μεγάλες πόλεις και τι ζητάνε, είναι μία από τις 25 μονάχα εκδηλώσεις που λέγεται Διάλογο με τους Πολίτες, που σκοπός είναι να καλέσουμε τους απλούς πολίτες, όχι αυτούς που έχουν σχέση με τα ευρωπαϊκά θέματα μόνο, βεβαίως και αυτοί θα έρθουν, πάνω σε τρεις θεματικές. Είναι η πολιτική συνοχή, είναι η κοινωνική πολιτική και είναι η παιδεία, για να δούμε, για να μελετήσουμε ποια είναι τα καινούρια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδος 2021-2027 και για να κάνουμε εμείς προτάσεις οι οποίες είναι εφαρμόσιμες σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης και αυτές οι προτάσεις θα παρουσιαστούν το Μάρτιο στις Βρυξέλλες στο λεγόμενο Σύνοδο Κορυφής των Δημάρχων που εκπροσωπούν τις μεγάλες πόλεις μέλος του δικτύου EuroCities και καταλαβαίνετε ότι εάν η διοργάνωση θα πάει όπως θέλουμε και το πρόγραμμα είναι πλούσιο. Έχουμε και καθηγητές πανεπιστημίου που μιλάνε, έχουμε εμπειρογνώμονες, το διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Europe Direct της Περιφέρειας και με τους Φεδραλιστές Κρήτης. Θα έρθει εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν πάνε όλα όπως πρέπει, και νομίζω θα πάνε, το Ηράκλειο και σε αυτό το τομέα θα μπορέσει να έχει μια φωνή ουσιαστική στην διαμόρφωση της νέας πολιτικής, αστικής πολιτικής από το 2021 και μετά. Και είναι μια ελπίδα. Εγώ λέω, εάν δεν σουτάρεις, δεν σκοράρεις. Τότε πρέπει να παίξουμε και σε αυτό το κομμάτι με σοβαρότητα. Θα συμφωνήσω. Στο Πολύκεντρο λοιπόν Νεολαίας, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι το πρόγραμμα. Και μετά θα ακολουθήσει η υπογραφή της και μετά αδελφοποίησης με το Βελιγράδι. Βέβαια, υπογραφή είναι του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης Ηράκλειο Βελιγράδι. Είναι μια γεμάτη μέρα το Σάββατο. Γεμάτη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εγώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου.